Σχεδόν 5.000 τουρίστες έφτασαν στο Βόλο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ωστόσο οι μισοί εξ αυτών αντίκρισαν μια νεκρή εμπορική αγορά, και αυτό γιατί την Κυριακή που κατέβλεψαν τα 3 από τα 4 συνολικά κουρασγερόπλια, τα καταστήματα ήταν κλειστά. Ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, επικαλούμενος στο σχετικό νόμο για τη λειτουργία της αγοράς τις Κυριακές, δεν εξετάζει καν το ενδεχόμενο να ανοίγουν τα καταστήματα έστω κατ' εξαίρεση και όταν φτάνουν στην πόλη χιλιάδες τουρίστες. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα γιατί η περιφέρεια δεν αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενταχθεί Μαγνησία στο νόμο για τις τουριστικές περιοχές, που επιτρέπει τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων και τις Κυριακές. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας ανέτρεξε σήμερα στη σχετική νομοθεσία που ούτε λίγο ούτε πολύ προβλέπει τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου ώστε να παρέμβει η περιφέρεια και να αποφασίσει για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Για την Κυριακή την εξαίρεση σε τοπικό δημοτικό επίπεδο καθορίζει ο Δήμαρχος με βάση τις αρμοδιότητες του νομάρχη όπως αυτές προέκυπταν από το νόμο 2224 του 1994, αναφέρομαι στην ανακήρυξη τουριστικών περιοχών, και αυτό πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των εργοδοτών και των εργαζομένων, δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη του Εμπορικού Συλλόγου. Αν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία του Δήμου και του Εμπορικού Συλλόγου, μετά μπορεί να παρέμβει και η Περιφέρεια για να λάβει μια απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι προϊόν μιας ευρύτερης διαβούλευσης για οποιαδήποτε αλλαγή, και αυτή μπορεί να γίνει. Αν υπάρχει θέληση και διάθεση από όλους τους φορείς, Δήμο και Εμπορικό Σύλλογο, αλλά και το Σύλλογο των Εργαζομένων, μπορούμε να εξετάσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Δυστυχώς, σε μια περίοδο που η εμπορική αγορά αργοπεθαίνει και τα καταστήματα κλείνουν το ένα μετά το άλλο, κάποιοι κρύβονται πίσω από το γράμμα του νόμου και δεν αποφασίζουν για τη στήριξη της τουριστικής ανάπτυξης, όταν η περιοχή δεν μπορεί πλέον να ελπίζει σε κάποια άλλη διέξοδο από την κρίση.